Με μόλοπε και πόνου σε όλο τη το σώμα γυρνούσε στο σπίτι από το σχολείο τη μια 15χρονη μαθήτρια τη πρώτη Λυκειού, που όπω λέει η μητέρα τη, δεχόταν επίθεση με μπουνιέ και κλωτσιέ από συμμαθητέ τη σε σχολείο του Ηρακλείου. Μου ζητάει κάθε μέρα ντεπών με τι χούφτε. Μου ζητάει κρέμε αυτέ που είναι αναλγητικέ για τον πόνο, για του μόλοπε. Και μου, το ρωτάω, τι έπαθε παιδί μου και πονά και έχει τόσου μόλοπε. Γλίστρισα, έπεσα μαμά, μπέρδεψα, κάποιο μου πέταξε την μπάλα στο κεφάλι, α πούμε και ούτω καθεξής. Τώρα αυτή τη στιγμή ούτε να ξαπλώσει μπορεί στο κρεβάτι τη. Ούτε να κάτσει στο γραφείο μπορεί. Ούτε να περπατήσει μπορεί. Την έχουν χτυπήσει τόσο πολύ. Το σχολείο έχει μια πλήρη εικόνα του περιστατικού. Έχει καλέσει ήδη από το προηγονή. Γίνεται μια συνεργασία. Ο Σύλλογο Διδασκόντων έχει συνεδριάσει. Φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει ένα θέμα το οποίο Δείχνει μία παρενόχληση. Ε, δεν είμαι σίγουρο ότι έχει τη σοβαρότητα η οποία αναφέρεται από εσά. Το νέο περιστατικό βία που έχει κάνει άνω-κάτω την εκπαιδευτική κοινότητα καταγγέλθηκε από τη μητέρα του κοριτσιού που έμαθε την αλήθεια από φίλου τη κόρη τη και όχι από την ίδια που φοβόταν να μιλήσει γιατί εκτό από τη σωματική βία απειλούνταν ότι αν άνοιγε το στόμα τη, είτε η ίδια είτε κάποιο δικό τη άνθρωπο θα πάθαινε κακό. Από ομάδα μαθητών από άλλα σχολεία που όπως τις έλεγαν αυτοί που τη χτυπούσαν, δρούν σαν ενδοσχολική συμμορία. Όταν δεν μπορέσουν να ενεργήσουν, να κάνουν το σκοπό που θέλουν μέσα στο σχολείο, καλούν από άλλα σχολεία άλλη αλητεία, και τελειώνουν αυτό που έχουν αρχίσει. Όπω και να έχει το πράγμα, το σχολείο σε αυτέ τι περιπτώσει αντιμετωπίζει εκ των ενόντων με τι δικέ του προσπάθειε, προσπαθώντα ε, να βοηθήσει ώστε να μην διαταραχτεί αν είναι δυνατόν, το σύνολο τη σχολική δραστηριότητα και η μαθητική κοινότητα ε, και ο Συλλόγο Διδασκόντων και βέβαια και ο Συλλόγο Γονέων. Σύσκεψη παρουσία των γονέων των παιδιών που εμφανίζονται ω θήτε και η μητέρα μαζί με τη θεία του θύματο πραγματοποιήθηκε σήμερα από το διευθυντή του συγκεκριμένου σχολείου, που επιβεβαίωσε στο διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευση το περιστατικό, δίχω όμω να δίνει την έκταση που η μητέρα του παιδιού μετέφερε οργισμένη μπροστά στο φακό τη Κρήτη TV. Το παιδί μου δεν θέλω να γίνει άλλο ένα βαγγέλη. Και ο, ούτε κανένα του παιδί, όχι μόνο το δικό μου. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Φοβάμαι, είπα, θα έρχομαι κάθε πρωί μέχρι να τελειώσει η σεζόν αυτή, να συνοδεύω το παιδί μου, να περιμένω μέχρι να σχολάσει να το παίρνω να φεύγω. Αν χρειαστεί, θα διενεργηθεί και ένορκη διοικητική εξέταση, διευκρίνησε ο κ. Γιγουρτάκης, που διευκρίνησε ότι τέτοιου είδου περιστατικά δεν έχουν θέση μέσα στα σχολεία και ο στόχο είναι να πάψουν να υφίστανται. Να είστε σίγουροι ότι, εάν προκύψει πραγματικά μια τέτοια σοβαρότητα, όπω μου περιγράφεται, το περιστατικό διερευνάται και με τη μορφή ένορκη διοικητική εξετάσεις την οποία διενεργεί η διεύθυνση, αλλά και αρμόδιε υπηρεσίε, νομική μα υπηρεσία κτλ.